Όχι, δεν μου κάνει καθόλου κόπο να μιλήσω για το Άγιο Όρος και για το μοναχισμό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την ευκαιρία που μου δίδετε για να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Ναι, είμαι γνώστης του Αγίου Όρους. Πρωτοπήγα το έτος 1964 και μέχρι σήμερα το έχω επισκεφθεί 40 φορές. Το έχω γνωρίσει όλο και έχω ανεβεί και στον Άθωνα, δηλαδή στην κορυφή που έχει 2.033 μέτρα υψόμετρο, 2 φορές. Μία το έτος 1973 και την άλλη το έτος 1987. Έχω δε γνωρίσει και ακούσει πολλούς πατέρες. Και πρώτα λίγες σκέψεις για τις μονές. Πολλά λέμε και πολλά ακούμε για τα μοναστήρια. Και πολύ περισσότερα γνωρίζουν αυτοί που επισκέπτονται τις ιερές μονές. Όχι βέβαια αυτοί που πηγαίνουν για τουρισμό, αυτοί που πηγαίνουν για καλοπέραση ή αυτοί που πηγαίνουν και να παρατηρήσουν και να ελέγξουν, όχι αυτοί. Αλλά αυτοί που πηγαίνουν να προσκυνήσουν, αυτοί που πηγαίνουν να δώσουν και να πάρουν, να δώσουν τις αιτήσεις τους, τις παρακλήσεις τους, τον πόνο τους, τα πολλά τους προβλήματα και τα τάματά τους, τις υποσχέσεις τους, το βάρος τους, και να πάρουν χάρη, να πάρουν ευλογία, να πάρουν παρηγοριά, να πάρουν ανακούφιση, να πάρουν κουράγιο και αναψυχή, να πάνε γεμάτοι πόνο και να φύγουν αδιανοί, να πάνε αδιανοί από χάρη Θεού και να φύγουν γεμάτοι. Το μοναστήρι είναι μία έρημος που οι μοναχοί και οι μοναχές την μετατρέπουν, την κάνουν πολιτεία. Ναι, πολιτεία, αλλά μια πολιτεία αλλιώτικη. Όχι γεμάτη κακία, γεμάτη πόνο, σύγχυση και πλήξη. Όχι γεμάτη μίση, έχθρες, απάτες και κομπίνες. Όχι να μην ακούς καλημέρα από τον γειτονά σου, από τον πλησίο σου και εν πολλής από τους συγγενείς σου. Ναι, όχι να είναι μια πολυπληθής πολιτεία και να είναι έρημη, που να μην υπάρχει κανείς άνθρωπος κοντά σου, να μην βλέπεις κανέναν άνθρωπο, αλλά να βλέπεις κινούμενα ρομπότ και μηχανές. Το μοναστήρι είναι η πραγματική, η ζωντανή και η φυσική πολιτεία. Εκεί υπάρχει πνευματικός, αλλά υπάρχει και υλικός οργασμός. Εκεί υπάρχει αγάπη αδελφική, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ζωή χαρούμενη, ευχάριστη, ζωή γεμάτη. Εκεί στη Μονή υπάρχει ζωή η οποία εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ήρθε ο άνθρωπος στον κόσμο, όπου ο σκοπός αυτός δεν είναι άλλος παρά ο αγιασμός του και η θέωσής του. Τι ζητάνε λοιπόν και τι επιδιώκουν αυτοί οι κάτοικοι της ερήμου, οι κάτοικοι των ιερών μοναστηρίων? Τι άλλο από το να μεταβάλουν και να κάνουν τις ψυχές τους με τους αγώνες και τις ασκήσεις, ενίοτε δε σκληρότατες ασκήσεις, να κάνουν τις ψυχές τους νύμφες αγνές, καθαρές, αγιασμένες, και να τις παραδώσουν στον αιώνιο νυμφίο μας τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος και τις έχει αγοράσει με το αίμα του. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με εμάς. Εμείς ζούμε μέσα σε μια φοβερή δίνη, η οποία μας έλκει και μας σύρει προς την αμαρτία, προς το ψέμα, προς το κακό, προς το βούρκο, προς την απάτη. Μας σύρει στα πλούτη, στη δόξα, στην επίδειξη και στον εγωισμό, στην ειδονή και στην απώλεια.
Ποτέ η σκέψη η δική μας δεν είναι καθαρή. Εμείς μένουμε πάντα με τη σκέψη, με τη θέληση και την καρδιά που έχουμε κληρονομήσει. Εμείς είμαστε πάντα κουρασμένοι, είμαστε και ζούμε πάντα με το άγχος, με το βάρος της αμαρτωλότητας και τα πολυειδή πάθη μας. Γι' αυτό, φτάνοντας κάποια φορά, ο άνθρωπος που ζει στην πόλη, στο μοναστήρι, αισθάνεται αλλιώτικα. Νιώθει την ανάγκη να πάρει κάτι, να πάρει ένα φως, να του φωτίσει το σκοτάδι, να πάρει δύναμη, να πάρει κουράγιο, να πάρει θάρρος. Τα μοναστήρια είναι πλούτος αδαπάνητος. Είναι μέγα κεφάλαιο, είναι λιμάνι ασφαλή και σωτήριο, είναι πηγή ευλογίας, ειρήνης και χαράς. Λοιπόν, έτσι θα πρέπει να βλέπουμε και εμείς τα μοναστήρια όπως είναι στην πραγματικότητα, και τα μοναστήρια αλλά και τους μοναχούς και τις μοναχές. Και όχι να είμαστε έτοιμοι σε κάθε ευκαιρία να κριτικάρουμε τους μοναχούς ή και να τους κατακρίνουμε με τόσα πολλά που δυστυχώς η άγνοιά μας κάνει να λέμε εναντίον τους, αλλά και να πιστεύουμε. Ο μοναχός είναι ο υπαριθμόν ένας εχθρός του διαβόλου, γι' αυτό και τον πολεμάει λυσοδός. Όπως λέει ο ίδιος, αφήνει 1.500 λαϊκούς για να κερδίσει ένα μοναχό. Τόση αξία έχει, την οποία αξία την βλέπει φυσικά ο διάβολος, διότι υποφέρει από τους μοναχούς όταν αυτοί αγωνίζονται και ασκούνται. Έχω τη γνώμη ότι αν επισκεφτεί κανείς τα μοναστήρια χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αμφισβητήσεις και χωρίς τα γιατί, γιατί το ένα και γιατί το άλλο, τότε θα διαπιστώσει όλα αυτά που αναφέραμε. Τα τυχόν γράμματά μας και η επιστήμη μας και η μόρφωσή μας δεν θα μας βοηθήσουν στο θέμα μας αυτό. Αυτά είναι για αλλού. Και τώρα μια μικρή σκιαγραφία του Αγίου Όρους και των Ιερών Μονών και του Μοναχισμού. Υπήρξε εποχή που τα τέκνα της ερήμου ήσαν πολλά. Υπήρξε εποχή που τα μεγάλα μοναστικά κέντρα ήσαν πάρα πολλά. Μερικά εξ αυτών ήσαν τα πέραν του Ιορδάνου, της Λιβύης, της Αιγύπτου, του όρου Σινά, του Σαρανταρίου όρους, του όρους του Ολύμπου, καθώς και τόσοι άλλοι τόποι που ήσαν θεία καταγώγια ευσεβίας. Ήσαν τα μεγάλα εκείνα ασκητήρια, στα οποία στήρχονται οι μοναχοί, οι ασκητέ και οι αναχωρητέ και οι γονίζοντο εφόρου ζωής. Σε όλη της του ζωή θα επάλευαν και θα εγωνίζονται με τον διάβολο. Και δεν ήσαν μόνο γυμναστήρια και παλέστρες τα μέρη αυτά, αλλά πολλά και υπήρξαν πανένδοξα ορμητήρια θεηγόρων οπλιτών, οι οποίοι σε ώρες ανάγκης άφηναν την ησυχία τους, την ησυχία της ερήμου, για να έρθουν στον κόσμο να ενισχύσουν την μαχωμένη Ορθόδοξη Εκκλησία κατά των παντοειδών αιρέσεων. Δυστυχώς όμως το φιλόκοσμον πνεύμα ενίκησε το φιλοερμικόν και έτσι επήθε η παρακμή και η διάλυση. Μόνο ένα από τα αρχαία αυτά μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας εξακολουθεί να υπάρχει και να ανθίσταται ακόμη εναντίον πάσης διαλυτικής ή ληστικής και αντορθοδόξου αντιλήψεως και ιδέας. Και αυτό είναι το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι και ο κλήρος της Παναγίας μας,
και γι' αυτό τελεί υπό την ιδιαίτερα αυτής εύνοια και φροντίδα και προστασία. Και πιστεύουμε ακραδάντως ότι έως της συντελείας του αιώνος θα αποτελεί το όρος αυτό των τυλαυγή φάρων της Ορθοδοξίας μας και των ατάραχων και παμεγέθη βράχων πάνω στον οποίον σπάζει κάθε λυσαλαίων και ορμητικών κύμα πάσης αιρετικής δυνάμεως. Το Άγιο Όρος δεν είναι μόνο το μοναδικό μοναστικό κέντρο το οποίο διασώζεται και ανθεί και βιώνει ο μοναχισμός, αλλά διασώζει και πολλούς ελληνικούς και βυζαντινούς θησαυρούς και κοιμήλια που παρέχουν σαφή ιδέα της τέχνης του μεσαιωνικού ελληνισμού. Οι 20 μονές του Άθο είναι αληθώς οχυρωμένες βυζαντινές πόλεις με αρχιτεκτονικούς και μεγαλοπρεπείς ναούς. Η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, φορητές και τοιχογραφία, οι ψηφιδωτές, η ξυλογλυπτική, τέμπλα, άμβονες, θυρόφυλλα, οι λειψανοθήκες, οι σταυροθήκες, τα σμάλτα, τα καλύματα των Ευαγγελίων, τα άμφια, τα Άγια Δισκοπότερα και τόσα άλλα παρέχουν τη δυνατότητα να σπουδάσει κανείς τα διάφορα στάδια της ελληνικής μεσαιωνικής τέχνης και σοφίας. Ακόμη παρέχουν όλα αυτά και την ζωντανή και αθάνατον εικόνα του ελληνισμού, του βυζαντινού και του χριστιανικού βίου. Το Άγιο Όρος βρίσκεται στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής. Το όνομα Άθος το πήρε από τον εξής μύθο. Ο Άθος ήταν ένας γίγας από τη Θράκη, ο οποίος για να εξοντώσει το Θεό Ποσειδώνα σήκωσε το βράχο αυτόν και τον πέταξε εναντίον του Ποσειδώνος, αλλά έπεσε στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής και έτσι πήρε το όνομα Άθος. Το δε όνομα Άγιον Όρος επεκράτησε και παραμένει από την επίσκεψη της Παναγίας μας ζώσης ακόμη, από τη χάρη της που αδιάκοπα παραμένει εκεί, αλλά και από το ότι έγινε και παραμένει τόπος που εκατοικήθη και κατοικείται από τόσο πλήθος Αγίων Ανδρών. Για τους λόγους αυτούς, το έτος 1114 ο Αλέξανδρος Κομνηνός δια Χρυσοβούλου ορίζει ότι «Εθ' εξής το όρος του Άθο καλείστε Άγιον Όρος παραπάντων». Καθώς και άλλο Χρυσόβουλο του Ανδρονίκου Παλαιολόγου το 1292 λέει «Αγιώνυμον καλείστε το όρος Άθων». Ο όρος Άθων. Η Χερσόνησος αυτή του Άθωνος έχει μήκος 50 περίπου χιλιόμετρα και πλάτος από 8 έως 12. Η κορυφή του έχει 2.033 μέτρα. Εις αυτό το όρος υπάρχουν 20 μονές. 9 από τη μία πλευρά, 7 από την άλλη και 4 στο κέντρο. Αυτά άρχισαν να χτίζονται από τον 8ο αιώνα και τελείωσαν τον 16ο αιώνα. Όλος ο τόπος του Αγιονίμου αυτού όρους είναι καταπληκτικά ωραίος. Ας σημειωθεί δε ότι στο Άγιον Όρος υπάρχουν όλα τα δέντρα, δηλαδή και του κάμπου και του βουνού. Ο έλατος παραδείγματος χάρη που θέλει μεγάλο εξόμετρο για να ζήσει
και η λεμονιά και η πορτοκαλιά που θέλουν ζεστό μέρος ζουν πλάι-πλάι. Γι' αυτό και όλη η φύση σε εκεί είναι τόσο ωραία πάντοτε, χειμώνα και καλοκαίρι. Είναι το ωραιότερο όρος, το ωραιότερο όρος των ανατολικών παραλιών της Μεσογείου. Η θέα δε είναι μεγαλοπρεπής και λίαν μαγευτική. Από την κορυφή κατέρχονται φάραγγες και κοιλάδες με άγρια και βαθύσκια δάση και με ευώδες θάμνους και με γάργαρα νερά. Τα μοναστήρια, οι σκήτες, τα κελιά και τα ησυχαστήρια που είναι κατασπαρμένα με τόση απερίγευτο χάρη σε όλο αυτόν τον χώρο χαρίζουν στον προσκυνητή μια μεγάλη και αλλιώτικη ψυχική αγαλίαση και χαρά. Όταν μάλιστα με τα γλυκοκελαϊδήματα των πουλιών ακούει και τους ήχους των σημάντρων και τις μελωδίες των εκεί ενασκουμένων μοναχών που καλούν τον άνθρωπο σε υμνολογία και δοξολογία του μεγάλου μας Θεού, τότε αισθάνεται μια βαθυτά την ευφροσύνη. Αισθάνεται δηλαδή ότι όντως βρίσκεται στο αϊθαλές και μυροβόλο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας. Το Άγιον Όρος, όπως μας είναι γνωστόν, είναι άβατον της γενεξή, δηλαδή κατόπιν εντολής αυτής της Θεοτόκου απαγορεύεται να εισέλθει γυναίκα μέσα στο όρος. Είναι εντολή δική της και όχι των μοναχών ή της πολιτείας. Γι' αυτό και στο όρος δεν υπάρχουν μονές ή ναοί που να τιμώνται σε αγίες. Η μόνη εξαίρεση που υπάρχει είναι της Αγίας Άνης, της Μητρός της Παναγίας μας. Το Άβατον είναι κατοχυρωμένο από πολύ παλαιά με αυτοκρατορικές διαταγές. Το δε έτος 1953 έγινε νόμος του κράτους που προβλέπει μεγάλες ποινές σε αυτές που θα θέλανε να παραβιάσουν το Άβατο. Στο όρος υπάρχουν, όπως είπαμε, 20 μονές, 17 ελληνικές, μία ρωσική, μία βουλγαρική και μία σερβική. Υπάρχουν ακόμη και 12 σκήτες και πολλά κελιά, καθώς και πολλά ησυχαστήρια. Σε όλα αυτά λοιπόν εγκαταβιούν περίπου 1.800 με 2.000 μοναχοί σήμερα. 17 από τα μοναστήρια αυτά είναι κοινοβιακά και 3 είναι ιδιόρυθμα. Το Άγιο Όρος είναι αυτοδιοίκητον τμήμα του ελληνικού κράτους. Διοικείται δε με αντιπροσώπους και των 20 αυτών μονών. Πνευματικός δε υπάγεται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο και την Βυζαντινή ώρα. Μονή λέγεται ένα μεγάλο κτηριακό οικοδόμημα εντός ενός οχυρού περιβόλου, στο οποίο ζουν πολλοί ή λίγοι μοναχοί. Η κάθε μονή έχει τον κυρίως ναόν, ο οποίος λέγεται καθολικόν. Έχει δε και πολλά άλλα παρεκκλήσια. Φτάνει να έχει ένα μοναστήρι 35 παρακλήσια. Σκηνή λέγεται το μέρος εκείνο στο οποίο υπάρχουν διασκορπισμένα πολλά κελιά, δηλαδή σπίτια μέσα σε αυτά τα οποία ζουν από ένας έως 8 μοναχοί. Η σκήτη είναι σαν ένα μεγάλο ή μικρό χωριό.
Κελιά λέγονται σπίτια τα οποία ανήκουν σε σκήτες, έχουν ναίδρια, δωμάτια πολλά και άλλους βοηθητικούς χώρους. Οι μοναχοί που ζουν μέσα σε αυτά από 1 έως 8 μοιάζουν σαν μία οικογένεια. Η κάθε μονή, εάν είναι κοινοβιακή, διοικείται από ηγούμενον. Εάν είναι ιδιόρυθμη, διοικείται από επιτροπή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις σκήτες. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα, μέσα σε αυτούς τους ιερούς και αγιασμένους χώρους, ζουν, ασκούνται και αγωνίζονται όλοι οι μοναχοί μέρα και νύχτα για να πετύχουν την πνευματική τους τελείωση. Ασκούνται δε με αγρυπνίες, νηστείες, ακολουθίες, εργασίες, κακοπάθειες και πάνω απ' όλα την αδιάλειπτη και ασταμάτητη προσευχή. Οι ευλογημένοι αυτοί χώροι είναι σαν άλλα εργαστήρια μέσα στα οποία καθαρίζονται, τελειούνται και αγιάζονται όλοι εκείνοι οι οποίοι καταφεύγουν εκεί και όλοι εκείνοι που θέλουν, φροντίζουν, αγωνίζονται και ασκούνται. Ακόμη μέσα σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν και αμυθοί του αξίας θησαυροί. Εικόνες, σταυροί, λείψανα, ευαγγέλια, χειρόγραφα και τόσα άλλα κοιμήλια. Δεν είναι μόνον το πλήθος των Αγίων και Ιερών εικόνων, αλλά είναι κυρίως ένας μεγάλος αριθμός Αγίων εικόνων, οι οποίες είναι θαυματουργικές. Έχουν κάνει και κάνουν συνέχεια μεγάλα, τεράστια και πάρα πολλά θαύματα. Τέτοια και τόσα θαύματα με τα οποία τα χάνει κανείς. Σταματά ο νους του ανθρώπου. Υπάρχουν, ναι, πάρα πολλές Άγιες εικόνες μέσω των οποίων εμίλησε ο Κύριος, η Παναγία και οι Άγιοι, οι οποίες θαυματουργούν ακόμη. Υπάρχουν τόσες οι οποίες πυροβολήθηκαν, άλλες εμαχαιρώθησαν και από τις μαχαιριές έρευσε αίμα σαν να ήσανται ζωντανές, το οποίο αίμα υπάρχει πάνω σε αυτές έως σήμερα. Άλλες τις έριξαν στη φωτιά χωρίς να καούν. Άλλες τις έριξαν στο νερό 80, 300 και 500 χρόνια χωρίς να φθαρούν καθόλου. Και όταν τις έβγαζαν από το νερό ήσαν στεγνές. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές από αυτές για να αντιληφθεί κανείς περί τίνους θαύματος και πλούτου πρόκειται. Σε μια μονή που λέγεται Μεγίστη Λαύρα, η οποία εκτίστη το έτος 963 μετά Χριστόν από τον Άγιο Θανάσιο τον Αθωνίτη, υπάρχει μια εικόνα ανάμεσα στις τόσες άλλες του Κυρίου μας στο τέμπλο ενός παρακλησίου, ένθακε ο τάφος του Αγίου Θανασίου, την οποία εμαχαίρωσε πριν από 700 περίπου χρόνια ένας βάρβαρος πειρατής στο θείον προσωπών του, και από την πληγή έρευσε αίμα. Μετά δε από λίγο καιρό η πληγή αυτή έκλεισε, έθρεψε σαν να ήταν το πρόσωπο ζωντανό. Το σημάδι της μαχαιριάς, η πληγή δηλαδή, φαίνεται μέχρι σήμερα. Σε μια άλλη μονή που λέγεται Βατοπεδίου υπάρχει μια εικόνα της Θεοτόκου η οποία λέγεται Εσφαγμένη. Αυτή
πριν 880 περίπου χρόνια και συγκεκριμένα το έτος 1107 την έσφαξε, την μαχαίρωσε ένας μοναχός στη δεξιά παριά του θείου της προσώπου, από την οποία μαχαιριά εξήλθε αίμα πολύ σαν να ήταν το πρόσωπο της Παναγίας ζωντανό. Η πληγή με το ξηραμένο αίμα υπάρχει μέχρι σήμερα. Στην ίδια μονή υπάρχει και άλλη εικόνα της Θεοτόκου, η οποία λέγεται Παραμυθίας. Αυτή το έτος 807, προ 12 αιώνων δηλαδή, μίλησε στον τότε ηγούμενο και του είπε για κάποιο κίνδυνο από τους πειρατάς που απειλούσε τη μονή. Έκπληκτος ο ηγούμενος ακούει από την εικόνα της Θεοτόκου να του λέει: «Μη ανοίξετε σήμερα τα σπήλας της μονής, αλλά να βάντες επί των τυχών αποδιώξατε τους πειρατάς». Και ευθύς βλέπει την εικόνα να αλλάζει χρώμα και θέσεις προσώπων και χειρών. Και τούτο διότι ο Κύριος ως βρέφος που ήταν στην αγκαλιά της, την αγκαλιά της μητέρας του, σήκωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να την εμποδίσει να μιλάει, και της είπε: «Μη ομιλείς, μη μήτερ μου είπες αυτής τούτο», δηλαδή να μην πεις στους μοναχούς τίποτα περί του επικειμένου κινδύνου. Η Παναγία όμως με πολύ προσοχή και τρυφερότητα πιάνει ελαφρά το χεράκι του και το μετακινεί λίγο και επαναλαμβάνει στο κατάπληκτο και άφωνο ηγούμενο την ίδια προειδοποίηση ότι έρχονται πειρατέ εναντίον της μονής. Έκτοτε και μέχρι σήμερα έμεινε έτσι η μορφή της Αγίας αυτής εικόνος, δηλαδή με την αλλαγή του χρώματος και της θέσης των χειρών. Στην ίδια μονή υπάρχει και άλλη θεία εικόνα που λέγεται Αντιφωνήτρια. Αυτή προ πολλών ετών μίλησε στη βασίλισσα Πλακιδία και της είπε να φύγει από τη μονή διότι ήταν γυναίκα. Βλέπετε, τάβλες είναι και χρώματα, εντούτοις η Παναγία μέσω αυτών μίλησε. Στην ίδια επίσης μονή υπάρχει άλλη εικόνα που λέγεται Κτητόρισα ή Βηματάρισα, η οποία έμεινε μέσα στο νερό ενός πηγαδιού 80 χρόνια χωρίς να υποστεί την παραμικρή φθορά. Και κάτι άλλο επ' αυτού εκπληκτικότερο: μαζί με την εικόνα αυτή είχαν πετάξει στο πηγάδι με το νερό και μία πολύ χοντρή λαμπάδα αναμένη. Και όταν μετά από 80 χρόνια έβγαλαν την εικόνα, έβγαλαν και τη λαμπάδα εκείνη από το νερό αναμένη, και η οποία λαμπάδα υπάρχει και καίγεται μέχρι σήμερα συνεχώς, προσθέτοντας φυσικά κερί. Ακούτε θαύματα και θαυμαστά γεγονότα, και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι και χριστιανοί ακόμη, όχι μόνο οι Ιεχωβάδες, οι οποίοι τα αρνούνται όλα αυτά διότι δεν τα χωράει το μικρό τους το μυαλό. Σε μια άλλη επίσης μονή που λέγεται Ιβύρων υπάρχει η πρώτη σε τιμή και βλάβια και αξία και σε θαύματα Αγία εικόνα, η περίφημη Πορταΐτισσα η λεγόμενη. Αυτή λοιπόν η εικόνα έμεινε μέσα στη θάλασσα 500 ολόκληρα χρόνια, από την εποχή της οικονομαχίας έως το 1220.
ακόμη ήδη αυτή η εικόνα προ πολλών ετών επληγώθηκε από τον αρχηγό των πειρατών με 3 χτυπήματα μαχαιριές στο θείο της πρόσωπο, και από τις πληγές αυτές εξήλθε άφθονο αίμα. Οι πληγές και το ξηραμένο αίμα υπάρχουν μέχρι σήμερα. Σε άλλη επίσης μονή που λέγεται Δοχειαρίου υπάρχει άλλη Αγία εικόνα η οποία μίλησε προετών και επέπληξε ένα μοναχόν που περνούσε από εκεί με δαδί και μαύριζε η εικόνα. Είναι τόσες πολλές οι γνωστές αυτές εικόνες που απαιτούνται πολλές ώρες για να διηγείται κανείς για τα θαυμάσια των εικόνων αυτών. Αλλά να αναφέρω μία μόνον ακόμη εικόνα με ιδιάζοντα θαύματα και να σταματήσω τα περί εικόνων. Σε μια άλλη λοιπόν μονή που λέγεται Ζωγράφου υπάρχει μία εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Αυτή εικονογραφήθηκε μόνη της, είναι δηλαδή αχειροποίητη, καθώς και τόσες άλλες που υπάρχουν αχειροποίητες. Και εξαιτίας της αχειροποίητου ζωγραφικής πήρε το όνομα αυτό η μονή Ζωγράφου, δηλαδή ότι ζωγραφήθηκε μόνη της. Η εικόνα αυτή είναι πολλών αιώνων και τα θαύματά της δεν έχουν ούτε αριθμό ούτε τελειώμα. Αναφέρω μόνον ένα θαύμα για να αντιληφθούμε περί ποιες εικόνες πρόκειται. Προ 800 περίπου ετών επισκέφθηκε τη μονή αυτή του Ζωγράφου ένας αρχιερεύς ο οποίος είχε ακούσει τόσα πολλά περί της εικόνας αυτής, την αξία της και τα θαύματά της. Μπαίνοντας λοιπόν στο ναό, ρώτησε τους μοναχούς ποια είναι η εικόνα. Όταν του την υπέδειξαν, πήγε και ακούμπησε το δάκτυλό του στο αριστερό μέρος της μύτης του Αγίου. Και ταυτοχρόνως συντελείται ένα παράδοξο θαύμα, ένα αλλιώτικο γεγονός. Τι έγινε? Κόλλησε το δάχτυλό του επισκόπου επάνω στην εικόνα, σε αυτό το απλό ξύλο, και παρόλες τις παρακλήσεις και τις αγρυπνίες τις οποίες έκαναν οι πατέρες, ο δεσπότης κρατιόταν δεμένος εκεί με το χέρι κολλημένο επάνω στην εικόνα 3 συνεχώς ημερονύκτια, έως ότου ήρθε γιατρός από τη Θεσσαλονίκη και του απέκοψε. Και το άκρον του δακτύλου του επισκόπου μένει κολλημένο μέχρι σήμερα επί τόσες αιώνες εις μαρτύριον των αιρετικών, των Εχοβάδων και όλων εκείνων που πολεμούν την Εκκλησία και τον μοναχισμό και τις εικόνες. Τέτοιες λοιπόν είναι εικόνες εκεί, με τόσα μεγάλα και απίστευτα, μπορεί να πει κανείς, θαύματα και γεγονότα. Και πριν σταματήσω τα περί του Αγίου Όρους, θα ήθελα να τονίσω ότι το όρος αυτό είναι όντως κλήρος και περιβόλητης Παναγίας μας. Διότι εκτός των εκατοντάδων γνωστών και χιλιάδων αγνώστων Αγίων, οι οποίοι πέρασαν και περνούν και θα περνούν από εκεί, αλλά και οι αμέτρητες έως τώρα καταστροφές των μονών, πολλάκης εκ θεμελίων, από σεισμούς, λαιλασίες, πειρατές, λατίνους, πυρκαγιές και με 1000 άλλα μέσα που πολεμείται το όρος από τις ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα, εντούτοις, διότι είναι έφορος, οικονόμος, φυρωρός, ηγούμενος και παντεπόπτης η Θεοτόκος, η πλατητέρα των ανών, συνεχίζει να διατηρεί τους αμυθίτους θησαυρούς. Και παρόλο ότι το αντιμοναχικό πνεύμα που διακατέχει τον κόσμο
αυτό διατηρεί την επάντρωση όλων των μονών με ευσεβείς και αγίους μοναχούς, οι οποίοι αποτελούν σήμερα των μοναδικών φάρων της Ορθοδοξίας. Οι μοναχοί αυτοί διατηρούν πλήρη την Βυζαντινή παράδοση. Οι βιβλιοθήκες των μονών περιέχουν πλήθος αυτοκρατορικών εγγράφων και άλλων επισήμων δημοσίων εγγράφων. Επίσης περιέχουν πλήθος χρυσοβούλων πατριαρχικών και βυζαντινών. Βλέπουμε ακόμη τη δύναμη του Θεού, τη χάρη και την ευλογία και τη βοήθεια της Θεοτόκου. Βλέπουμε τα θαύματα των Αγίων Λειψάνων. Βλέπουμε τέλος τις Άγιες και Πάμπολες εικόνες, μέσω των οποίων εμίλησε η Παναγία. Έπεσαν στη φωτιά και δεν εκάηκαν, μαχαιρώθηκαν, υπερβολήθηκαν. Είναι γεμάτες πληγές και αίματα. Αυτά είναι γεγονότα ουρανομίκη και ασάλευτα, τα οποία επί αιώνες τώρα βάλει ο διάβολος εναντίον τους με ολόκληρη τη δύναμη του για να σβήσει. Αλλά αντιθέτως, όλα αυτά γιγαντώνουν και φέρνουν τους μένα πίστους στην σωτηρία, τους δε ολιγοπίστους ενδυναμώνουν, τους πιστούς τους στρέφουν και τους κάνουν να γάλλονται και αδιάκοπα να ευχαριστούν τον Θεό και την Παναγία. Τέλος, εκφράζουμε την ευχή προς όλους τους προσκυνητάς ή προς όλους εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν περί αυτού του ιερού τόπου, όπως γίνονται κήρυκες και φλογεροί μαχητέ κατά παντός εχθρού της μόνης αληθούς θρησκείας επί της γης, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως και της παραδόσεως αυτής, της οποίας πιστοί θεματοφύλακες ήσαν, είναι και θα είναι οι εν Αγίου όροι εν αρέτος ασκούμενοι πατέρες. Και τώρα λίγα περί του μοναχισμού, του παραθεωρημένου και πολεμουμένου εν πολλής αυτού θέματος. Ο μοναχισμός είναι ένας πανάρχιος θεσμός της Εκκλησίας. Είναι ο θεσμός εκείνος δια του οποίου εδραιώθηκε η πίστη στον κόσμο. Ο μοναχισμός είναι ο στήλος και το εδραίωμα της Ορθοδοξίας. Ο μοναχισμός είναι ο φάρος εκείνος που φωτίζει με το ακίνητο και δυνατό φως του πνευματικού προσανατολισμού τους ανθρώπους όλων των εποχών. Ο μοναχισμός ήταν, είναι και θα είναι η ακατάλητη εκείνη δύναμη και αληθινή σοφία που έγινε ο δρομοδείκτης του ανθρώπου που ζητεί να βρει τον προορισμό του. Ο μοναχισμός είναι η πηξίδα εκείνη δια της οποίας τα άτομα, οι οικογένειες και η Εκκλησία διαπλέουν ασφαλώς το πέλαγος του παρόντος βίου. Ο μοναχισμός υπήρξε και είναι η μοναδική εκείνη δύναμη η οποία σε δύσκολες και κρίσιμες ιστορικές στιγμές, τόσο του Βυζαντίου όσο και της νεωτέρας Ελλάδος, κρατήθηκε ακατανίκητη και ακατάλητη. Και όταν η αυτοκρατορία του Βυζαντίου έπεσε στα χέρια των εχθρών και αλλοθρήσκων, ο μοναχισμός, ναι, ο μοναχισμός ανέλαβε να διαφυλάξει και πατρίδα και θρησκεία και γλώσσα. Ο μοναχισμός οδηγέτησε και προετοίμασε το γένος και στα νέα του πεπρωμένα. Αλλά ο μοναχισμός προετοίμασε τα πάντα και για το θαύμα του 21. Ο μοναχισμός τροφοδότησε τον αγώνα με έμψυχο και άψυχο υλικό για να πετύχει ο αγώνας όπως και πέτυχε.
Είναι όμως αλήθεια ότι το θέμα αυτό του μοναχισμού είναι ένα θέμα τελείως άγνωστο στους πολλούς, μα και στους πιστούς ακόμη παραμένει άγνωστο. Για το λόγο αυτόν και πολλοί διαβάλλουν και πολεμούν τον θεσμόν αυτόν και λέγουν μάλιστα ότι ο μοναχισμός είναι ένα παράσιτο μέσα στους ανθρώπους και την Εκκλησία. Μέσα στις πολλές και μεγάλες αξίες που έχει η Ορθοδοξία είναι και η μεγάλη, η μεγαλύτερη θα έλεγε κανείς, είναι ο μοναχισμός. Οι πιο πολλοί μας, για να μην πω όλοι μας, έχουμε την εντύπωση και πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι μοναχοί ή οι μοναχές είναι κάτι ανθρωπάκια αποτυχημένα στη ζωή, αγράμματα, απογοητευμένα και εγκαταλελειμμένα, τα οποία αντί να γυρίζουν εδώ στον κόσμο, πηγαίνουν στο μοναστήρι και πεθαίνουν εκεί από μαρασμό και από τις κακουχίες. Μεγάλη πλάνη. Λάθος μεγάλο. Δεν έχουμε ώρα για να αναφέρουμε μερικά ονόματα αυτών των μοναχών και τα έργα τους από την αρχή μέχρι σήμερα, αυτών τους οποίους εμείς νομίζουμε αποτυχημένα ανθρωπάκια. Παρά τα αυτά όμως, θα πρέπει οπωσδήποτε να θυμηθούμε μερικούς από αυτούς για να πάρουμε μια ιδέα περί αυτών και περί του μοναχισμού. Απογοητευμένος και αποτυχημένος ήταν ο Μέγας Αντώνιος. Ο διάβολος το όνομά του ακούει και τρέμει μέχρι σήμερα. Αγράμματοι και αποτυχημένοι ήσαν οι τρεις ιεράρχες. Αγράμματος και αποτυχημένος ήταν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Αποτυχημένος και αγράμματος ήταν ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας από τους νεοτέρους, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Αγράμματοι, αποτυχημένοι και απογοητευμένοι ήσαν όλοι οι κτήτορες των ιερών μονών σε όλο τον κόσμο, τότε μάλιστα που υπήρχαν τα πολλά και μεγάλα μοναστικά κέντρα με χιλιάδες μοναχούς. Αποτυχημένοι και απογοητευμένοι ήσαν ο Άγιος Σάββας, ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου της Σερβίας και ο πατέρας του βασιλεύς, οι οποίοι άφησαν και θρόνους και δόξες και αξιώματα και έγιναν μοναχοί. Αγράμματος και αποτυχημένος ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Νεκτάριος και πλήθος άλλων Αγίων. Αγράμματοι και αποτυχημένοι ήσαν. Και όχι μόνον τότε, αλλά και τώρα είναι γεμάτες οι μονές από εγκραμάτους, από υποστήμονες, από επιτυχημένους και μορφωμένους ανθρώπους. Μα θα πει κανείς, μοναχοί ήσαν όλοι αυτοί. Μάλιστα, μοναχοί ήσαν και είναι και θα είναι μέχρι πέρατος των αιώνων. Λοιπόν, οι μοναχοί και οι μοναχές δεν είναι αποτυχημένοι και αγράμματοι, αλλά αντίθετα είναι μεγάλα, είναι τα μεγαλύτερα πρόσωπα. Είναι άνθρωποι με την μεγαλύτερη αξία εδώ στη γη και με τη μεγαλύτερη δόξα στους ουρανούς. Οι μοναχοί είναι αναθήματα, είναι τάματα αφιερωμένα και δοσμένα ολοκληρωτικά σώμα και ψυχή στο Θεό. Δεν κρατούν τίποτα δικό τους. Ο μοναχός όταν φύγει από τον κόσμο και φτάσει στη μονή που διάλεξε για να εγκατοβιώσει, τότε παραδίδεται ολοκληρωτικά στα χέρια του ηγουμένου και μέσω αυτού στο Θεό και υπόσχεται τρεις νόμους.
τρεις κανόνες τους οποίους υπόσχεται ενώπιον Θεού, αγγέλων και ανθρώπων ότι θα τηρήσει εφόρου ζωής. Ο πρώτος κανόνας είναι η πλήρης και απόλυτη υπακοή, δηλαδή δεν θα φέρει ποτέ ουδεμία αντίρρηση, δικό του θέλημα δεν θα έχει ποτέ. Ο δεύτερος κανόνας είναι η απόλυτη και πλήρης ακτιμοσύνη, δηλαδή όχι μόνο δεν θα έχει τίποτα απολύτως δικό του, αλλά και δεν θα απαιτεί για δικό του τίποτα. Το μου, το δικό μου, εκεί δεν έχει, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Και τρίτος κανόνας είναι η παρθενία, δηλαδή η καθαρή και αμόλυτη ζωή. Υπό τι αυτές λοιπόν συνθήκες, αγώνες και ασκήσεις, ο μοναχός φτάνει να γίνει ένας Άγιος, ένας επίγειος ουράνιος πολίτης, όπως αποκαλούν τους τελείους και φθασμένους μοναχούς. Για να δούμε δε τι είναι και πόσο αξίζει ο μοναχισμός, σας επενθυμίζω τα εξής. Όπως γνωρίζουμε, Άγιοι υπάρχουν δύο τμήματα, δύο ειδών. Δηλαδή το ένα τμήμα είναι οι μάρτυρες, είτε λαϊκοί είναι είτε κληρικοί και μοναχοί. Το δεύτερο τμήμα είναι όλοι οι όσοι, δηλαδή όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές. Λαϊκούς Αγίους δεν αναφέρουν τα αγιολόγια, διότι δεν υπάρχουν. Ώστε λοιπόν Άγιοι γίνονται μόνο οι μοναχοί και όχι οι λαϊκοί. Αυτή την αξία έχει ο μοναχός. Και για να μην γίνει καμιά παραξήγηση, διευκρινίζουμε ότι όταν λέμε Άγιοι εννοούμε όχι όλους όσους βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά όλους εκείνους δια τους οποίους μας απήντησε ο Θεός ότι αγίασαν. Στον Παράδεισο υπάρχουν όλοι οι Άγιοι και οι δίκαιοι, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Εμείς γνωρίζουμε μόνο αυτούς που μας αποκαλύπτει και μας λέει ο Θεός και η Εκκλησία τους ανακηρύττει Αγίους. Όπως επαραδείγματι ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος και γενικά όλοι οι Άγιοι τους οποίους βλέπουμε στα αγιολόγια και τους εορτάζουμε και τους τιμάμε και μάρτυρας και οσίους, δηλαδή μοναχούς. Αυτός λοιπόν είναι ο μοναχός και αυτή την αξία έχει και αυτή τη θέση έχει και στην Εκκλησία και στον ουρανό. Άλλο αν εμείς δεν το γνωρίζουμε και γι' αυτό πολλές φορές όχι μόνο δεν τον δεχόμαστε και δεν τον υπολογίζουμε, αλλά και καταφερόμαστε εναντίον του και τον πολεμάμε. Φόβος και τρόμος καταλαμβάνει τους γονείς, μήπως και φύγει κανένα τους παιδί και γίνει καλόγερος ή καλόγρια. Πω και πάθουν κανένα τέτοιο κακό. Το ότι γυρίζουν όμως στα ξενυχτάδικα και φθύρονται και διαφθύρονται και σαπίζουν και σώμα και ψυχή, δεν τους μέλει, δεν φοβούνται. Αλίμονο και τρισαλίμονο και σε αυτούς και στα παιδιά τους. Ο μοναχισμός είναι, όπως είπαμε, ένα τάμα στα χέρια του Θεού και της Παναγίας και δεν μπορεί κανείς να το καταφρονεί και να καταστρέφει τα ζωντανά αυτά τάματα και αφιερώματα του Θεού. Ίσως ρωτήσει κανείς, και τι προσφέρει αυτός ο μοναχισμός? Πώς όμως να καταλάβουμε εμείς την προσφορά του μοναχισμού όταν δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε τίποτα περί αυτού? Παρά τα αυτά, ας ρίξουμε μια ματιά στις προσφορές του μοναχισμού για να πάρουμε μια μικρή ιδέα. Πρώτη προσφορά και μεγάλη του μοναχισμού είναι οι Άγιοι, τους οποίους απαρχής έχει δώσει και συνεχώς δίδει. Και οι Άγιοι αυτοί ή εδώ βρίσκονται ή στη Βασιλεία των Ουρανών, είναι η δύναμη
εκείνη η οποία αφενός μεν κρατά, ναι, κρατά την δικαία οργή του Θεού και δεν ξεσπά και δεν τιμωρεί τον κόσμο, και αφετέρου για των προσευχών και των πρεσβειών των Αγίων αυτών βρίσκουμε εμείς η αμαρτωλή έλεος και συμπάθεια εκ μέρους του φιλανθρώπου Κυρίου μας. Κάθε Άγιος και δίκαιος έχει μεγάλη παρησία και χάρη ενώπιον του Θεού. Τόση παρησία ώστε να αναγκάζεται πολλές φορές ο Θεός να υπακούει στις προσευχές των Αγίων. Ώρα και προφήτη Ηλία που ανάγκασε το Θεό με την προσευχή του και φωτιά να ρίξει 3 φορές και τη βροχή να σταματήσει για 3,5 χρόνια. Αλλά και πόσες και πόσες ιάσεις και θεραπείες και ευεργεσίες δεν μας παρέχουν καθημερινώς όλοι αυτοί οι Άγιοι. Βλέπουμε στις εικόνες το κάτω μέρος εκεί διάφορα τάγματα, διάφορα αναθήματα. Αυτά είναι απαντήσεις, είναι οι προσευχές, είναι οι πρεσβείες των Αγίων σε εμάς τους αμαρτωλούς, κάνοντας τόσα θαύματα. Δεύτερη προσφορά του είναι ο ανεφοδιασμός της Εκκλησίας με πατριάρχες, μητροπολίτες και ιερομονάχους. Χωρίς τον μοναχισμό πώς δεν διατηρείται η τάξη αυτή στην Εκκλησία. Άλλη προσφορά μεγάλη του μοναχισμού είναι ο μεγάλος θησαυρός της Εκκλησίας. Είναι ο αμύθιτος πλούτος που λέγεται υμνολογία. Εάν δεν υπήρχε ο μοναχισμός, θα είχαμε αυτόν τον ακτίμητο θησαυρών. Και ακόμη επί της αιχμαλωσίας της Ελλάδος επί 400 έτη, ποιος παρακαλώ κράτησε τη θρησκεία, τα εθνικά έθιμα και πιο πολύ την ελληνική γλώσσα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της μαύρης σκλαβιάς? Ποιος άλλος από το μοναχισμό? Ο μοναχός με το ψαλτήρι και τον 8 ήχο, αυτός δεν κράτησε τη γλώσσα και τον ελληνισμό? Και ακόμη, ποιος πρωτοστάτησε και ποιος έβγαλε πέρα τον αγώνα του 21, ποιος άλλος από το μοναχισμό? Ο μοναχισμός είναι ακόμη ο πλούτος, η ηθική βάση του έθνους με τις προσφορές, τις θυσίες και το αίμα του. Αυτός λοιπόν είναι ο μοναχισμός με τις πολλές και μεγάλες του προσφορές και στην Εκκλησία και στο έθνος και γενικά στην ανθρωπότητα. Σήμερα που το κακό είναι οργανωμένο και στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας και των πραγματικών αξιών αυτής, εναντίον της οικογενείας και του έθνους, σήμερα που το κακό αυτό, το παντοειδές και ποικίλο και πολυμέτωπο, έρχεται με χυμαρόδι ορμή και καταλύει τα πάντα, αυτό άλλωστε το βλέπουμε αλλά και το ζούμε και μας καίει. Πού είναι η γλώσσα μας, πού είναι τα παιδιά μας, πού είναι η οικογένεια, πού είναι τα ιδανικά και ο ανθρωπισμός, πού είναι η φιλοπατρία, πού είναι όλοι ο χριστιανικός πολιτισμός, ο οποίος κάποτε έγινε ο φάρος ολοκλήρου της ανθρωπότητας? Παντού σκοταδισμός, παντού χαλάσματα, παντού ξεπεσμός, παντού ξεχαρβάλωμα, παντού ανθρώπινα κατακάθια. Σήμερα τα παιδιά μας σαπίζουν στα ψυχιατρία, στα νοσοκομεία ή στη φυλακή. Σήμερα τα παιδιά μας, τα νιάτα της Ελλάδος, η ζωή του έθνους, πεθαίνουν στα πεζοδρόμια με τη σύριγγα των ναρκωτικών στο χέρι. Σήμερα λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κατακλυσμό που συνεπέρνει τα πάντα, που σαρώνει κάθε αξία,
η μόνη μας ελπίδα που μένει είναι η Εκκλησία, είναι ο μοναχισμός. Είναι το μεγάλο αυτό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε ως κόρην οφθαλμού. Ο Θεός να σκεπάζει το έθνος. Αμήν.